Ξαναγυρίσαμε στα όμορφα 2018. Ο κύριος Λασπολόγος και ο κύριος Φαφούτης βέβαια. Παρακαλώ. Θα σας πω, δεν τελείωσα για το... δεν μίλησα για σας. Να αφαιρέσει την έκφραση κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν. Να αφαιρέσει την έκφραση. Και ο κύριος Φαφούτης... Είπα να αφαιρέσει την έκφραση, όχι, την αφαιρέσε. Όχι, έχει δικαιώμα την κρατήστε. Και ως συνήθως ο κύριος Φαφούτης... Ναι. Και επίσης ο κύριος Φαφούτης πάντα συνοδοιπόρος στην άρνηση στο να γίνουν έργα στο Δήμο Ραφίνας του Κερμίου. Το λένε... Συναλλαγές, κύριε. Το λένε τα κείμενα των αποφάσεων. Εμείς, στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, για να στυλιτεύσουμε αυτές τις καταστάσεις. Για να στυλιτεύσετε. Όχι συναλλαγές, είναι στα έργα, όχι συναλλαγές. Λοιπόν. Είναι σε σύγχυση. Τρεις ερωτήσεις γίνονται πάλι, ξεκινάτε με το γνωστό σας πείμα. Στο τέλος θα ξεχάσουμε ότι έχουμε ρωτήσει. Απλά θα επανέλθω. Λοιπόν, κύριε Βασιλόπουλε, η θέση της Δημοτικής Αρχής ήταν σταθερή από την αρχή. Προσκόμισε ένα σχέδιο στον ΟΑΣΑ, ζήτησε την επέκταση της λεωφορειακής γραμμής 314 από τη θέση της Ελμπίσκο στη διασταύρωση. Και έδειξε, ήρθαν πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση ο ΟΑΣΑ, την οποία μας ευνηδίασε και εμάς, γιατί η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι θα γινόταν αυτό μετά από ένα δίμηνο, τρίμηνο, δηλαδή θα έφευγε η καλοκαιρινή περίοδος, η οποία είναι μια περίοδο δύσκολη και για τον ΟΑΣΑ με τις άδειες κλπ. Και θα γινόταν το Σεπτέμβριο που αρχίζουν τα χειμερινά δρομολόγια. Επομένως, στο σχέδιο αυτό που είχαν έρθει οι αρμόδιοι του ΟΑΣΑ, είχαν κρίνει την καταλληλότητα του χώρου, που είχαν υποδεχθεί και άλλοι χώροι, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτή η θέση που σήμερα για λίγο χρονικό διάστημα χρησιμοποιεί ως προσωρινό χώρο αναμονής στο 314, είχαν απορριφθεί και ο μόνος ο οποίος εγκρίθηκε από τους αρμοδίους ήταν αυτός ο χώρος που τελικά αγοράστηκε από τον Δήμο. Με μια διαδικασία ανοιχτής διαγωνισμού, όποιος ήθελε μπορούσε να έρθει να προσφέρει το ακίνητο, δεν περιγραφότανε. Είχε αντικειμενική αξία, αν θυμάμαι καλά, 47.000 ευρώ και εμπορική αξία 58.000 ευρώ. Όλα τα συμβόλαια είναι κάτω. Λοιπόν, αυτά βέβαια κανένας από αυτούς που θέλουν να λασπολογήσουν εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έκανε τον κόπο να πάει να τα δει από τις υπηρεσίες. Και επειδή μιλάτε εύκολα για ανθρώπους και λιδωρείτε υπολήψεις, πρέπει να μην ξεχνάτε όμως ότι όλες αυτές οι διαδικασίες περνάνε από ένα εξορυχιστικό έλεγχο. Και δεν θα πω τον έλεγχο ενός υπαλλήλου στην αποκεντρωμένη διοίκηση, ο οποίος μπορεί και να του διαφύγει τίποτα, αλλά περνάνε από τον έλεγχο ενός ανώτατου δικαστικού, αυτού του επιτρόπου, ο οποίος για να βάλει την υπογραφή του να εκταμιευτούν τα χρήματα, ελέγχει κάθε σημείο αυτής της διαδικασίας εν ενόμη. Επομένως, επειδή συνεχίζεται αυτή η λασπολογία, λυπάμαι πάρα πολύ. Βέβαια, εγώ δεν είμαι στη θέση αυτών των ανθρώπων που λασπολογούνται. Γιατί λασπολογούνται κάποιοι ότι δώσαν χατηρικώς ένα κτήμα που αρμοδίως η εφορία λέει σήμερα ότι κάνει 47.000 και αρμοδίως λένε οι πιστοποιημένοι εκτιμητές ότι κάνει 58 και το αγόρασε ο Δήμος 50, έτσι, δηλαδή κάτω από την εμπορική αξία που θα μπορούσε και στην εμπορική αξία να το είχαμε αγοράσει, πάλι η Επίτροπος θα υπέγραφε κανονικά. Γιατί όλα τα ακίνητα δεν σημαίνει ότι έχουν εμπορική αξία κάτω από την αντικειμενική. Αυτό γενικά σήμερα μπορεί να συμβαίνει. Υπάρχουν και ακίνητα τα οποία λειτουργούν ανάστοφα. Όλα τα ακίνητα, συγγνώμη. Σας είπα, κυρία. Όλα αυτά το αγοράζει ο Όλα. Καλά είναι στη μισή. Κυρία Τόκα.
Ένα ακίνητο έχει αγοράσει ο Δήμος. Ένα ακίνητο έχει αγοράσει. Ένα ακίνητο έχει αγοράσει και θα αγοράσει και άλλα, γιατί είναι προς το συμφέρον του Δήμου. Αν δεν σας κάνει ο Δήμος αυτός που κάνει έργα, μπορείτε να πάτε δημότησα σε έναν άλλον Δήμο που δεν κάνει έργα, να είστε ίσοι. Το πηγαίνουμε δεν κάνετε, και αλλιώς οπότε... Ναι, το έχουμε καταλάβει, δεν κάνουμε. Το ξέρουν οι κάτοικοι αν κάνουμε, δεν χρειάζομαστε εσείς. Γιατί εσείς είστε τα πούσα από όλα τα πράγματα και τα δρόμενα. Ερχόστε εδώ πέρα, μας λένε, μας συνεχίζετε η βιολή. Το χρόνο σ' άλλαξε, εσείς δεν αλλάξατε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να προχωρήσουμε, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρενέσεις. Πάμε να... Λοιπόν, δεν μπορούμε επομένως, να πούμε τα ίδια. Μα κύριε Πρόεδρε, επομένως, η τελική απάντηση, κύριε Βασιλόπουλε, είναι ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός όχι τερματικού με την έννοια ότι εκεί θα είναι το τελευταίο σημείο απόλυψης, αλλά εκεί θα είναι ο χώρος στάθμευσης και αναμονής της αστικής συγκοινωνίας για όσο διάστημα μένει μέχρι να έρθει στο λιμάνι της Ραφίνας. Γιατί οφείλω να πληροφορήσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η δέσμευση είναι ότι το 2019 που τελειώνει η σύμβαση με το ΚΤΕΛ, όλα αυτά θα μπουν κάτω από την ομπρέλα του ΑΣΑ. Γιατί και για μας είναι αδιανόητο το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής να έχει συγκοινωνίες, μεταξύ των οποίων και την υπεραστική, γιατί λείπουν και άλλα πράγματα, όπως αστιακό, συμπαμιωρικοί άξονες, που είχαν μια διάρθρωση πριν από 70 χρόνια. Γιατί τέτοια είναι η ιστορία τους. Επομένως, εκεί πέρα πρέπει να γίνει ένας χώρος ο οποίος να έχει τις προδιαγραφές που λέει ο νόμος. Σήμερα το ότι σταθμεύει ένα λεωφορείο στη μέση ενός δρόμου. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Σταθμεύει ένα λεωφορείο στη μέση ενός δρόμου. Υπάρχει κάποια απόφασή σας ότι αυτός είναι χώρος στάθμευσης εκεί πέρα. Υπάρχει κάποια απόφασή σας ότι μπορεί πάνω στο πεζοδρόμιο το οποίο θα κλείσει την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ για την οποία όλοι ενδιαφερόμαστε αλλά στα λόγια και θα μπει μια στάση. Υπάρχει μήπως κάποια απόφασή σας ότι υπάρχει κάποιο κουβούκλιο που αυτός ο άνθρωπος, ο οδηγός του λεωφορείου, μπορεί να περιμένει τον χρόνο που μπορεί να περιμένει. Και πολλές φορές δεν περιμένει ένα λεωφορείο, περιμένουν δύο λεωφορεία. Για αυτούς που ζουν εκεί πέρα το ξέρουν. Γι' αυτό και ο χώρος, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΣΑ, έχει κατασκευαστεί να έχει χώρο στάθμευσης για δύο λεωφορεία και όχι για ένα. Έτσι. Και ταυτόχρονα, όταν αυτό το πράγμα έρθει στην Ραφίνα, στην πόλη της Ραφίνας, αυτός ο χώρος δεν θα μείνει ανενεργός. Επειδή εκεί πέρα έχουμε σχεδιάσει πολλές υποδομές, τις οποίες ο κύριος Ζαφυρόπουλος δεν τις βλέπει στη διαστάθμιση. Γιατί δεν βλέπει τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο νέο αθλητικό κέντρο. Δεν βλέπει τις τεράστιες επεμβάσεις στα σχολεία. Δεν βλέπει την απολωτρίωση την οποία έχει ξεκινήσει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο για να κάνει το αδιέξοδο στα σχολικά συγκροτήματα διαστάθμιση, διέξοδο και να το βγάλει στο φανάρι της Μαραθώνος. Δεν βλέπει τις οριοθετήσεις των οικισμών που απεγκλωβίζουν τους κατοίκους από το δασικό πρόβλημα. Όταν έρθουν οι δασικοί χάρτες, πέραν το 19, σας δίνω και μια είδηση για την περιοχή μας. Δεν βλέπει όλα αυτά. Δεν βλέπει ότι άνοιξε ένα περίπτερο να μπορεί να εξυπηρετεί το κόσμο που το παραλάβαμε κλειστό. Δεν βλέπει τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, ο χώρος αυτός έχει σχεδιαστεί με αυτές τις προδιαγραφές που λέει η νομοθεσία για να λειτουργήσει σήμερα ως σταθμός αναμονής για την αστική και την δημοτική συγκοινωνία, η οποία θα συνεχίσει να πηγαίνει η αστική συγκοινωνία στο νέο Βουτσά, αλλά ο τόπος αναμονής θα είναι εκεί που είναι επιτρεπόμενος και σύμφωνες με τις νόμιμες προδιαγραφές. Και αργότερα θα συνεχίσει να είναι και ένας χώρος που θα η αστική συγκοινωνία, την οποία δωρεάν χρησιμοποιούν οι κάτοικοι και επαναλειτουργήσαμε, γιατί και αυτό είναι προσφορά όχι μόνο στους κατοίκους διαστάθμευσης, στους κατοίκους όλου του Δήμου Ραφίνας και Κερμίου, να έχει τη χρηστικότητα. Επομένως, ως Δημοτική Αρχή θεωρήσαμε και συνεχίζουμε και θεωρούμε εξαιρετική ευκαιρία να μας δοθεί δυνατότητα να δημιουργήσουμε μέσα σε μια περιοχή η οποία έχει από διάφορες αυλεψίες παραμείνει εκτός σχεδίου, να δημιουργηθεί μια υποδομή σοβαρή. Κάποιοι δεν θέλουν. Τους κατανοώ. Δεν πειράζει. Θα το δικαιολογήσω στις εκλογές.
Και το αν είναι υποψηφιό σα ο κύριο που είχε το υπόλοιπο, δεν απάντησε. Αυτό ξεχάσατε μάλλον. Ο κύριο εγώ δεν είμαι άδημα, ψήφισε ελεύθερο. Εσείς σας ήταν υποψήφιος, κύριε Ζαφυροπλέ, δεν έχετε, δεν μπορείτε άλλη ερώτηση. Άρα η απάντηση είναι ότι εγώ δεν είχα κανένα υποψήφιο. Λοιπόν,